Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Στις 18 Ιουνίου η ψήφος μας θα είναι διπλή. Με την πρώτη θα αποφασίσουμε ποιους θα στείλουμε στην Ελληνική Βουλή. Η δεύτερη θα στείλει τους εκπροσώπους μας σε ένα υπερεθνικό όργανο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε αυτήν ακριβώς τη δεύτερη επιλογή. 10 χρόνια μετά την πρώτη άμεση εκλογή αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το επίπεδο αναγνώρισης και κατανόησης του ρόλου του είναι μάλλον χαμηλό. Οι στατιστικές δείχνουν πως το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ μικρότερο από εκείνο των εθνικών εκλογών. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Λόρδος Πλαμ, και βέβαια όχι μόνον αυτός, πιστεύει πως με την αποχή τους οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι δεν κρίνουν το έργο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά τη γενική απόδοση της ΕΟΚ και τις επιμέρους αποφάσεις της που αφορούν τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα, λέει ο Λόρδος Πλαμ, είναι εσφαλμένη η άποψη ότι το Ευρωκοινοβούλιο ευθύνεται για τις ακρότητες της κοινής αγροτικής πολιτικής ή για την παραμέληση των διαρθρωτικών ταμείων. Βέβαια, η εκπομπή αυτή δεν φιλοδοξεί να καλύψει όλα τα κενά της ενημέρωσης του πολίτη γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκεφτήκαμε απλά να σας δώσουμε μια γεύση για τις εξουσίες και τη λειτουργία του, για το έργο που επιτέλεσε στη θητεία που λύγει, τις επιδιώξεις για την επόμενη. Ακόμα να παρουσιάσουμε την ταυτότητα των πολιτικών ομάδων που έχουν συγκροτηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον τρόπο με τον οποίο άλλοι λαοί και κυβερνήσεις της Ευρώπης αντιμετωπίσουν την ΕΟΚ και φυσικά τις απόψεις και τις θέσεις ελληνικών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το 92 και παράλληλα έχει αποφασιστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την εξειδίκευση των κοινοτικών πολιτικών. Από το 1981 μέχρι σήμερα έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο status quo της κοινότητας. Στην περίοδο όμως αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την εφαρμογή της ενιαίας πράξης και την πλήρη αποδοχή της από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, έχει νέες εξουσίες και νέες αρμοδιότητες που καθορίζουν τις σχέσεις του με τα άλλα θεσμικά όργανα της κοινότητας. Συγκεκριμένα, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της κοινότητας, τον οποίο καταρτίζει από κοινού με το Συμβούλιο. Γνωμοδοτεί για τα νομοθετικά κείμενα της κοινότητας και ασκεί γενικό έλεγχο στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέχθηκε για πρώτη φορά το 1979 από τις 9 τότε χώρες μέλη της κοινότητας. Τον Ιανουάριο του 1981 προσεχώρησε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελλάδα. Το 1984 έγιναν οι δεύτερες καθολικές εκλογές και το 1986 προσεχώρησαν στην κοινότητα η Ισπανία και η Πορτογαλία. Στην ίδια χρονική περίοδο υπογράφηκε και η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη που προβλέπει την εφαρμογή της ενιαίας εσωτερικής αγοράς πριν από την 31 Δεκεμβρίου 1992 και την αύξηση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Με την εσωτερική αγορά εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών των ατόμων των σε κάθε κράτος μέλος είναι η ακόλουθη. Γαλλία 81 ευρωβουλευτές, Δυτική Γερμανία 81, Ηνωμένο Βασίλειο 81, Ιταλία 81, Ισπανία 60, Ολλανδία 25, Βέλγιο 24, Ελλάδα 24, Πορτογαλία 24, Δανία 16, Ιρλανδία 15 και Λουξεμβούργο 6 ευρωβουλευτές. Υπάρχει όμως και το θέμα της σύνθεσης των πολιτικών ομάδων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου η θητεία ουσιαστικά λύγει στις 25 Μαΐου, που λύγει και η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σοσιαλιστική Ομάδα έχει 165 βουλευτές. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, 115. Οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες, οι Συντηρητικοί, 66. Οι Κομμουνιστές, 48. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 44, ο Συναγερμός των Ευρωπαίων Δημοκρατών 29, το Ουράνιο Τόξο, οι Πράσινοι δηλαδή 20, τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, ακροδεξιοί και νεοφασίστες 16 και η μη εγγεγραμμένη και ανένταχτη είναι 15. Οι 92 κομμάτων από τις χώρες μέλη της ΕΟΚ.
Ακόμα, είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι θέσεις που υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών σχηματισμών συχνά αποκλίνουν από τις θέσεις που τα κόμματά τους υποστηρίζουν στα εθνικά κοινοβούλια. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί ολένα και περισσότερη επιρροή στις κυριότερες κοινοτικές πολιτικές. Υπάρχουν όμως ορισμένοι που πιστεύουν, και θα μας εξηγήσουν γιατί, ότι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αυξηθούν έναντι εκείνων των άλλων θεσμικών οργάνων της κοινότητας. Ναι λοιπόν ή όχι σε περισσότερες εκκλησίες, προσπαθούμε να απαντήσουμε την ώρα που θα ψηφίσουμε. Η εκπροσώπηση της χώρας μας στα κοινοτικά όργανα άρχισε αμέσως μετά την ένταξη. Εφόσον όμως στα 9 υπόλοιπα κράτη-μέλη είχαν προηγηθεί οι πρώτες ευρωεκλογές το 1979, όπως είχε αποφασίσει με πράξη του το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1976, η χώρα μας αναγκάστηκε να στείλει αντιπροσώπους στο Ευρωκοινοβούλιο από την Ελληνική Βουλή ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων που προήλθε από τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 1977. Ο αριθμός των αντιπροσώπων καθορίστηκε σε 24, με το άρθρο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 23 της ίδιας συνθήκης, η χώρα μας όφιλε στη διάρκεια του 1981 να εκλέξει με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με σύστημα απλής αναλογικής σε ενιαία περιφέρεια τους πρώτους 24 αιρετούς αντιπροσώπους της, που θα καταλάμβαναν ισάριθμες έδρες του Ευρωκοινοβουλίου, για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 518 ευρωβουλευτών που εκλέγονται από 320 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό έγινε ταυτόχρονα με τις εθνικές εκλογές στις 18 Οκτωβρίου 1981. Το ενδιαφέρον όμως στράφηκε περισσότερο στα εσωτερικά θέματα και ο Έλληνας ψηφοφόρος ενημερώθηκε ελάχιστα από τα κόμματα για τη βαρύτητα της πρώτης ευρωπαϊκής ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε και τις ευρωεκλογές με 40,12%, αφού υποσχέθηκε επαναδιαπραγμάτευση των όρων ένταξης, τους οποίους θεωρούσε δυσμενείς για τη χώρα μας, και αντιτάχθηκε στη διαδικασία εισόδου. Οι 10 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκαν στη σοσιαλιστική ομάδα του Κοινοβουλίου, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό. Λίγους μήνες από την ανάληψη της εξουσίας, το Μάρτιο του 1982, κατέθεσαν, εφαρμόζοντας την κυβερνητική πολιτική, το πρώτο τους όρους ένταξης. Η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 31,34%, εξέλεξε 8 ευρωβουλευτές, οι οποίοι εντάχθηκαν στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στις προεκλογικές της εξαγγελίες, η Νέα Δημοκρατία πρόβαλε την επιτυχία της ένταξης, την οποία δεν μπόρεσε βέβαια να παρακολουθήσει ως κυβέρνηση, και τις θέσεις της για τους Έλληνες αγρότες, στους οποίους υποσχόταν μια νέα εποχή, την εξασφάλιση του μέλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων. Πρόβαλε ακόμη το ότι οδήγησε την Ελλάδα στη χώρα των ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών της Ευρώπης. Στην ΕΟΚ αντιτάχθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την κοινότητα των μονοπωλίων και του κεφαλαίου, και συνέδεσε την αλλαγή με τις εσωτερικές εξελίξεις, από τις οποίες θα γινόταν η προώθηση των συμφερόντων του Έλληνα εργαζόμενου. Πήρε 12,84% και εξέλεξε 3 ευρωβουλευτές. Χαρακτηριστικό των πρώτων ευρωεκλογών στην Ελλάδα ήταν και η σημαντική απόκληση των ψήφων για το Ευρωκοινοβούλιο και την Ελληνική Βουλή. Από τη διαφοροποίηση της εκλογικής προτίμησης και το εκλογικό σύστημα επωφελήθηκαν 3 μικρά κόμματα, που έστειλαν από έναν αντιπρόσωπο στην Ευρώπη, ενώ δεν εκπροσωπήθηκαν εδώ. Πρώτο, το ΚΚΕ εσωτερικού, που συντάχθηκε με τις θέσεις των Ευρωπαϊκών Κομμουνιστικών Κομμάτων. Δεν αρνήθηκε την ένταξή μας, αλλά χαρακτήρισε δυσμενής τους όρους της, προωθώντας την ιδέα της Ευρώπης των εργαζομένων. Ο αντιπρόσωπος του ΚΚΕ εσωτερικού, αλλά και οι 3 του ΚΚΕ, εντάχθηκαν στους κομμουνιστές και συνεργαζόμενους του Ευρωκοινοβουλίου. Δεύτερο, το Κοδισό, με 4,25%, που υποστήριξε ότι ήταν αφοσιωμένο στην ιδέα της Ευρώπης, την οποία δεν αντιμετώπιζε με αίσθημα κατωτερότητας όπως η Νέα Δημοκρατία, ούτε την αρνιόταν όπως το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Και τέλος, το Κόμμα των Προοδευτικών, με 1,95%, το οποίο υποστήριξε ότι η τύχη της χώρας μας και η εξέλιξή της ήταν αναπότρεπτα συνδεδεμένη με την κοινότητα. Ο αντιπρόσωπός του εντάχθηκε στους μη εγγεγραμμένους ανεξάρτητους. Μολονότι οι ευρωεκλογές της 17ης Ιουνίου 1984 ήταν οι μόνες που δεν έγιναν ταυτόχρονα με τις εθνικές, στην Ευρώπη είχαν προηγηθεί κατά μία μέρα, εν τούτης η αντιπαράθεση στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα εστιάστηκε στα εσωτερικά θέματα. Και η αντιπολίτευση ευρωπαϊκός χαρακτήρας και η απαιτούμενη ενημέρωση χάθηκαν μάλλον και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, στην οποία πήραν μέρος 16 κόμματα. Κέρδισε και πάλι το ΠΑΣΟΚ με 41,59%, εκλέγοντας και πάλι 10 ευρωβουλευτές, υποσχόμενο εκ νέου ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί ευνοϊκότερες πολιτικές για την Ελλάδα και καλύτερους όρους για τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η Νέα Δημοκρατία με 38,04% ανέδειξε 9 εκπροσώπους, ένα περισσότερο από το 81, από τους οποίους όμως αποχώρησε ο Γιάννης Μπούτος τον Ιούλιο του 85 και άλλαξε πολιτική ομάδα.
Η Νέα Δημοκρατία πρόβαλε και πάλι την πίστη της στην ενιαία Ευρώπη, την οποία θεωρεί ως τη μεγαλύτερη ιδέα για το μέλλον των λαών της Ηπείρου αυτής. Το ΚΚΕ έμεινε προσιλωμένο στις θέσεις του για τις αρνητικές συνέπειες από την ένταξή μας και ζήτησε την ψήφο των εργαζομένων ώστε να παλέψει από καλύτερες θέσεις, όπως υποστήριξε, για τα δικά του συμφέροντα. Πήρε 11,64% και εξέλεξε 3 ευρωβουλευτές. Μια έδρα με ποσοστό 3,42% κέρδισε και στις ευρωεκλογές του 1984 το ΚΚΕ εσωτερικού, την οποία διατήρησε και ως ελληνική αριστερά. Οι πολιτικές θέσεις του κόμματος πάντα υπέρ της ΕΟΚ των εργαζομένων και με πιο θετικούς τόνους σε σύγκριση με το 1981. Τέλος, το Ευρωκοινοβούλιο κατέλαβε μια έδρα ανάμεσα στις άλλες της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, η ΕΠΕΝ, με 2,29%, της οποίας αντικειμενικός σκοπός ήταν ο επηρεασμός των κοινοτικών οργάνων ώστε να πιέσουν για την αποφυλάκηση των εγκλήστων στον Κορυδαλό Απριλιανών πραξικοπηματιών. Στις ευρωεκλογές του 1984, με νόμο της Ελληνικής Βουλής, ψήφισαν και οι Έλληνες πολίτες που διέμεναν μόνιμα ή βρίσκονταν την ημέρα των εκλογών σε ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΟΚ. Το ίδιο δικαίωμα θα ισχύσει και φέτος. Και πάλι οι ευρωεκλογές συμπίπτουν όμως με τις εθνικές. Και η βαρύτητα που δίνεται είναι μάλλον λιγότερη και αυτή τη φορά. Οι περίπου 320 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ψηφίζουν. Όσο για την ελληνική εκπροσώπηση στη νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της μαραθώνιας εκπομπής. Ελπίζουμε πως στη διάρκεια της καταφέραμε να δείξουμε τη σημασία της ευρωπαϊκής μας ψήφου στις 18 Ιουνίου. Δεν το λέμε μόνο εμείς. So in view of the elections, Mr. President, κύριε Πρόεδρε, εν όψη εκλογών, τι μήνυμα έχετε για τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους? Το μήνυμα μου είναι πηγαίνετε όλοι πάση θυσία να ψηφίσετε και να μετάσχετε στην εκλογή των εκπροσώπων σας. Είμαστε ο μόνος ευρωπαϊκός θεσμός που συνδέεται άμεσα με το λαό. Σκεφτείτε τι καταπληκτική ευκαιρία μας δίνεται. Θα εκλεγούν 518 μέλη του Ευρωκοινοβουλίου από 12 χώρες, από 320 εκατομμύρια κόσμο.